Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε σε ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ως χόμπι το κυνήγι. Από τις 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει η νέα κυνηγητική περίοδος, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2025. Για το ζήτημα αυτό, τι πρέπει να ξέρουν οι κυνηγοί, αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουν, αλλά και όλοι εμείς ως κοινωνία, θα κουβεντιάσουμε με τον επιστημονικό συνεργάτη της Ομοσπονδίας Κυνηγητικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Ισαάκ Ιωάννη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο και είναι δασοπόνος στην ιδιότητα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Μία διόρθωση μόνο, είναι η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Μακεδονίας Θράκης. Ποια είναι η εικόνα, πόσοι είναι οι σύλλογοι, πόσοι είναι οι κυνηγοί σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, μια και γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε. Ναι, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε 12 κυνηγητικούς συλλόγους με κοντά στους 6.000 κυνηγούς, άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται με το κυνηγί στην περιφέρειά μας. Και φαντάζομαι άλλοι τόσοι ή ενδεχομένως αρκετοί περισσότεροι είναι αυτοί που έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Εννοείται. Τι κάνει κάποιον να είναι κυνηγός, καταρχήν, τι είναι αυτό που τον οθεί στο να γίνει κυνηγός και τι χρειάζεται για να πληρεί τις προϋποθέσεις του κυνηγού? Είπατε μία λέξη με την οποία ελαφρώς διαφωνούμε, χόμπι. Για μας το κυνήγι είναι μία δραστηριότητα, μία δραστηριότητα την οποία, με την οποία ασχολούνται αυτές οι χιλιάδες των κυνηγών στην Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι μόνο απλά το κυνήγι, αλλά η προσέγγιση και η καθημερινή επαφή τους με την φύση, η οποία τους ενδιαφέρει. Ναι, το είπα χόμπι έτσι για να δικαιολογήσω τα σχόλιά μου, γιατί δεν είναι επαγγελματική δραστηριότητα, ναι, είναι στον ελεύθερο χρόνο. Απλά δηλαδή είναι κάτι σαν διασκέδαση. Ζωής για το, είναι τρόπο ζωής. Δεν για θα διαφωνήσω. Το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται με το κυνήγι. Τι κάνει λοιπόν κάποιον κυνηγό και τι προϋποθέσεις χρειάζονται? Αυτό που κάνει κάποιον κυνηγό είναι ουσιαστικά αυτό που ανέφερα στην αρχή. Η αγάπη του για τη φύση, η καθημερινή του επαφή με τη φύση, με την άγρια πανίδα, με τις ομορφιές τις οποίες δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι από την καθημερινότητά τους είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, δεν μπορούν να το απολαύσουν. Έχει ξεκινήσει η κυνηγητή περίοδος, άρα όσοι είναι κυνηγοί έχουν κάνει τα όσα προβλέπονται, ναι, από, ναι, την ελληνική νομοθεσία. Ποια, ναι, είναι αυτά? Θεωρούν τις άδειες? Κάθε κυνηγός αρχές του Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία θεώρησης των αδειών, προσέρχονται στους κυνηγητικούς συλλόγους και αφού καταβάλουν το τίμημα που αντιστοιχεί στην κυνηγητική άδεια, τους εκδίδεται από την δασική υπηρεσία η αντίστοιχη άδεια την οποία επιθυμούν. Η οποία είναι, έχει διαβάθμιση, δεν, ναι, είναι, ναι, μία. Ναι, είναι τρεις οι διαβαθμίσεις των αδειών. Είναι η τοπική άδεια που αναφέρεται μόνο στην περιφέρεια Κοζάνης, η περιφερειακή που αναφέρεται σε όλη την περιφέρεια, σε τρεις περιφερειακές ονότητες, Δυτικής, Κεντρικής και Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ουσιαστικά υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πλην της Ηπείρου φυσικά. Και υπάρχει και η γενική άδεια η οποία όταν εκδίδεται μπορεί κάποιος να κυνηγήσει σε όλη την Ελλάδα. Οι οποίες έχουν και διαφορετικές τιμές σε ό,τι αφορά το κόστος. Εννοείται, ναι. Ξεκίνησε. Του φεκάμε τα πάντα? Υπάρχει απαγόρευση, όχι, υπάρχει διαδικασία? Η κυνηγητική δραστηριότητα διέπεται από ορισμένους κανόνες. Από ορισμένους κανόνες οι οποίοι προκύπτουν από τη ρυθμιστική η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή από 20 Αυγούστου επιτρέπεται το κυνήγι μόνο των μεταναστευτικών πουλιών, τριγώνι και ορτίκι,
Και επίσης, λόγω της αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων, αυτή τη στιγμή Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί υπήρξε και μια έκκληση από, από ανθρώπους της Υπαίθρου, από κυρίως αγρότες, οι οποίοι είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι ζημιές από αγριογούρουνα. Μάλιστα ζητούσαν από τις τοπικές αρχές να παρεύουν προκειμένου να μειωθεί. Έχουμε πραγματικά υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των αγριόχειρων. Το φαινόμενο αυτό καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που απαντάται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έχουμε μια δυσανάλογη αύξηση του πληθυσμού του αγριόχειρου, καθώς ουσιαστικά το ζώο αυτό δεν αντιμετωπίζει άλλους εχθρούς, οι οποίοι να μπορέσουν να οδηγήσουν στη μείωση του πληθυσμού του. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δάσωση της Υπαίθρου, η εγκατάλειψη της Υπαίθρου και διαφόρων δραστηριοτήτων που ασκούνταν παραδοσιακά κατά το παρελθόν, έδωσε τη δυνατότητα στους πληθυσμούς του αγριόχειρου και η αυθονία της τροφής προφανώς έδωσε τη δυνατότητα του πληθυσμού του αγριόχειρου να αυξηθεί σε δυσανάλογους αριθμούς. Υπήρξαν παρεμβάσεις μέσω των κυνηγητικών συλλόγων προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία ή μια προσπάθεια μείωση του πληθυσμού? Καταρχήν το κυνήγι δεν αποτελεί πανάκια. Δεν μπορεί να δώσει οριστικό... Το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει από το ρεπορτάζ στο θέμα, ότι υπήρξαν ομάδες κυνηγών που ακόμα και την περίοδο που δεν επιτρέπονταν το ακριβώς. Αυτοί ταυτοποιήθηκαν κάποιοι και κατ' εξαίρεση μπορούσαν να κυνηγήσουν αγριόχειρους. Ακριβώς αυτό γίνεται. Συγκροτούνται αναπεριοχές και εκεί που παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, ομάδες κυνηγών οι οποίοι μπορούν και κατά τη διάρκεια της μη κυνηγητικής περίοδου να θηρεύσουν αγριόχειρους στις αντίστοιχες περιοχές. Προφανώς με την ειδική άδεια και με την ειδική άδεια, με τη συγκρότηση και όχι όλη και με την έγκριση της δασικής και υπό τον έλεγχο της δασικής υπηρεσίας πάντοτε. Σε ό,τι αφορά άλλα είδη, υπάρχει κάποιο ζήτημα, ενδεχομένως κάποιο ζήτημα αφανισμού ή μείωση υπερβολικά του πληθυσμού, άρα εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί? Δεν νομίζω να αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα, καθώς σας είπα ότι η ετήσια ρυθμιστική πάντοτε προκύπτει από συγκεκριμένες μελέτες με στοιχεία τα οποία κατατίθενται στο αρμόδιο Υπουργείο με αποφάσεις, με μελέτες οι οποίες προκύπτουν από στοιχεία τα οποία παραθέτουν οι κυνηγητικές οργανώσεις και επεξεργάζονται αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα. Όλα αυτά τα στοιχεία καταθέτονται αρχές πριν την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου στο αντίστοιχο Υπουργείο και κατά αυτόν τον τρόπο εκδίδεται στη συνέχεια η ετήσια ρυθμιστική η οποία επιτρέπει την άσκηση της θύρας. Εγώ καλή την πίστη, κύριε Ιωάννη, θα δεχτώ ότι όλοι οι κυνηγοί είναι καλοπροαίρετοι και εφαρμόζουν τα όσα προβλέπονται και από την ηθική υπόσταση του κυνηγού αλλά και από την νομοθεσία. Εν τούτης δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, άρα υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές. Εξ αυτού του λόγου υπάρχει και η θυροφυλακή, είτε των συλλόγων είτε η ομοσπονδιακή. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι η ομοσπονδιακή θυροφυλακή, τόσο η ομοσπονδιακή θυροφυλακή, όσο και οι θυροφύλακες των συλλόγων είναι άτομα τα οποία ασκούν ανακριτικά καθήκοντα δημοσίου υπαλλήλου, όπως οι αντίστοιχοι υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας και πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα που έχουν οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία από την έκδοση των αδειών θύρας. Ουσιαστικά θύρας. Από το παράβολο και της έκδοσης των αδειών για το κυνήγι. Από την συνεισφορά των ίδιων των κυνηγών στους συλλόγους και στην Ομοσπονδία και στην Συνομοσπονδία.
Εγώ σαν δημοσιογράφος θα πω ότι κάνουν πολύ εξαιρετική δουλειά και πολλές φορές μάλιστα έφτασα σε σημείο να κινδυνέψουν, ακόμα και για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Ευτυχώς είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές και μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο της λαθροθυρίας ουσιαστικά έχει εξαλείψει. Είναι ελάχιστα τα περιστατικά που αναφέρονται σε παράνομη δραστηριότητα ως προς τη θύρα. Είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε, να πούμε στους Έλληνες κυνηγούς που ουσιαστικά είτε βρίσκονται είτε θα βρεθούν στον κάμπο, στις πλαγιές να θυρεύσουν. Αυτό που θα θέλαμε είναι να, ιδιαίτερα τώρα με την έναρξη, είναι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς ακόμα υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ήπεθρο και ασκούν την αγροτική τους δραστηριότητα. Αυτό που θα πρέπει να ευχηθούμε είναι καλό κυνήγι και ανέμακτο κυνήγι. Με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Και να μην πατάμε τη σκανδάλη αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι απέναντί μας βρίσκεται κάποιο δόλωμα και όχι κάποιος συνάδελφός μας ή κάποιος πολίτης, αγρότης ή κτηνοτρόφος. Έχουμε και ατυχήματα. Όπως μας μάθανε στο στρατό, αν πατήσουμε μία φορά τη σκανδάλη, μετά δεν ξέρουμε τι θα... Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε δεν πίσω. Μπορούμε να το κάνουμε να επιστρέψουμε τη βολίδα, ναι, πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε επιπλέον. Να ευχηθούμε σε όλους τους κυνηγούς της περιφέρειάς μας μια καλή κυνηγητική περίοδο και με τις καλύτερες ευχές και ανέμακτα να τελειώσει και αυτή η κυνηγητική χρονιά. Και μια παραπάνω, το ξέρω ότι την έχουν, αλλά μια παραπάνω προσοχή, γιατί ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές για τις φωτιές. Οι κυνηγοί είναι και μάτι ταυτόχρονα για οποιαδήποτε φωτιά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι από ένα λάθος του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας οι κυνηγητικοί σύλλογοι ως οργανισμοί έχουν εξαιρεθεί της συμμετοχής τους στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ ουσιαστικά στο σύνολο των κυνηγών είναι τα μάτια της πολιτείας της ίδιας στη φύση. Ανά πάσα στιγμή ο κυνηγός, γιατί τον αφορά η καλή... Η ισορροπία της πανίδας, ναι, σε κάθε περίπτωση. Κανείς δεν θέλει τη φωτιά και το καμένο. Ακριβώς. Μακάρι να διορθωθεί αυτό το λάθος, γιατί νομίζω πράγματι είναι λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.